Η κυβέρνηση μας παρέσυρε σε προσχηματικό διάλογο και σήμερα με το πολυνομοσχέδιο για την υγεία που κατέθεσε παρουσιάζει ουσιαστικά τις δικές της προτάσεις ως προτάσεις της Τρόικας, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Καρδίτσας. Απορρίπτουμε όλο το νομοσχέδιο όπως έχει. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις, δεδομένου ότι επί πάρα πολλούς μήνες η κυβέρνηση μας ενέπαιξε, μας παρέσυρε σε ένα προσχηματικό διάλογο και τώρα λοιπόν έρχεται να μας καταθέσει τις προτάσεις, τις δικές της, σαν προτάσεις της Τρόικα. Όπως δηλώνει ο κ. Γκορτζίλας, ο κλάδος θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα, ενώ οι φαρμακοποιοί ζητούν την κατανόηση των ασφαλισμένων. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν δυναμικά και από την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη την Κυριακή συγκαλούμε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας. Πάντως και σήμερα, οι πολίτες που χρειάστηκε να προμηθευτούν φάρμακα αναγκάστηκαν να περιμένουν στην ώρα και να αναζητούν τα φαρμακεία ασφαλείας. Καλά, εγώ μόλις μπήκα μέσα, αλλά βλέπω ότι έχει σειρά μεγάλη. Α πούμε και πολύ αναμονή. Τελεπορία να πω. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και είναι και αύριο, είναι και την άλλη εβδομάδα. Είναι λίγο υπερβολικά όλα. Όταν αρχίζει κάτι, δεν ξέρει πότε τελειώνει. Και την άλλη εβδομάδα πάλι τριήμερη έχουμε. Πάλι τριήμερη. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και μήνας μετά και χρόνος, καλά θα είμαστε. Εξυπηρετεί το κοινό, οι ασθενείς, τα πάντα εξυπηρετούν. Τελεπορία. Πολύ. Συνεχιστεί και αύριο και την άλλη εβδομάδα πάλι. Γιατί τόσο πολύ. Αντίδρομος είναι απελευθέρωση του φακέλματος. Είναι υπερβολικές, λέτε, τόσες μέρες κινητοποίησαν. Πολλές είναι. Τι να κάνουμε. Περιμένετε τώρα αναγκαστικά. Περιμένουμε.